Και πάμε σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα, 13 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα όρασης ή διαφορετικά κατά της τύφλωσης γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου και είναι μια έτσι ημέρα η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα που αξίζει όλοι μας να σκεφτούμε και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει την όρασή τους μερικώς ή πλήρως. Και πώς μπορούμε και εμείς να γίνουμε βοηθοί στην καθημερινότητά τους. Ξέρεις, η λέξη αναπηρία σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ούτε ντροπή ούτε ταμπού. Βγαίνουμε και λέμε η αναπηρία βρίσκεται δίπλα μας και θα πρέπει να μην φέρνουμε σε δύσκολη θέση και να μην κάνουμε την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων ακόμα πιο δύσκολη. Και αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα εδώ της Ένωσης Τυφλών. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, βοηθήστε μας να κάνουμε την καθημερινότητά μας μια εύκολη καθημερινότητα και την πρόσβασή μας χωρίς προβλήματα, χωρίς να βάζουμε εμπόδια. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μενέλαο Μαρκοδημητράκη, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης. Μιλάμε στον Ενικό, τόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει και ήρωες μαζί την εκπομπή. Την καλησπέρα μας, Μενέλαε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλάμε για μηνύματα. Μέσα σε 2-3 λέξεις. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία, ομολογώ. Έχω επιστροφή ήχου, αν μπορεί να διορθωθεί αυτό προκειμένου. Βέβαια. Το κεντρικό μήνυμα της ημέρας ποιο είναι? Το κεντρικό μήνυμα της ημέρας είναι, θα λέγαμε, δεν είναι ένα, είναι πολλά. Το ένα είναι αισιόδοξο. Ότι η επιστήμη βοηθάει τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία να μην έχουν πια αυτό το θέμα. Με δύο επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία έχουν πετύχει επιστήμονες και εφαρμόσει και στην Ελλάδα τώρα τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό με τον κύριο Παπά, ο οποίος διόρθωσε το πρόβλημα ενός ασθενή που είχε οχρά κοιλίδα, που είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για πάρα πολλούς χιλιάδες ανθρώπους στον κόσμο, και μέσω της γονιδιακής θεραπείας πριν λίγες μέρες, το Σεπτέμβριο, έγινε επίσημη μια επέμβαση στην Αθήνα και έτσι κατάφερε ένας άνθρωπος να μην εκδηλώσει μια σοβαρότατη τη μελαχροσική εφιλιοειδωπάθεια πάθηση. Επίσης, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να πούμε και άλλα ένα-δύο μηνύματα που θέλω να περάσω, είναι τα εξής. Είμαστε μέλη της κοινωνίας, αποτελούμε μέρος της κοινωνίας, διεκδικούμε τον σεβασμό όλων όπως και εμείς και θα πρέπει να τον έχουμε. Δεν τον επαιτούμε, το διεκδικούμε. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από τους κυβερνώντες, από τους διοικούντες των Δήμων να εφαρμόσουν τους νόμους. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο, θέλουμε να εφαρμόσουν απλά τους νόμους. Όπως είναι ο νόμος του 26-21 του 2009 και επίσης αυτός ορίζει, να πω δύο λόγια γιατί ορίζει αυτός νόμος. Ορίζει ελάχιστο το πλάτος πεζοδρομίων 1,5 μέτρου χωρίς κανένα απολύτως εμπόδιο, ούτε στάση, ούτε δέντρο, ούτε κολόνα, ούτε καλαθάκι, ούτε παγκάκι, τίποτα. Προκειμένου είναι ο οδηγός να υπάρχει μέσα σε αυτό ο οδηγός όδευσης τυφλών και να μπορούν όλοι οι πολίτες να πατήσουν ανεμπόδιστα και ελεύθερα. Ακριβώς. Μενέλα, δεν ξέρω αν με ακούς. Η κάμερα αυτή τη στιγμή, με το ζόρι, ο Νικόλας ο Εργαζάκης κάτι μας δείχνει, κάπου εστιάζει λίγο. Για εξήγησέ μας, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι και τι μας δείχνει. Βρισκόμαστε σε μια στάση αστικού λεωφορείου. Να παραμείνει, όμως εκεί η κάμερα. Το βενζέλιο. Θεοδώρα, να παραμείνει εκεί η κάμερα. Που πάμε. Δείχνει ότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις στάσεις της λεωφόρου Κουνοσού. Καταπατάνε πλήρως, θα λέγαμε, το νόμο 26-21. Είναι τοποθετημένες πάνω στο πεζοδρόμιο και περισσότερες πάνω στον οδηγό όδευσης τυφλών στην κυριολεξία. Δημιουργώντας έτσι απίστευτο πρόβλημα σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία που θέλουν να περπατούν πάνω στον οδηγό όδευσης για να κινούνται με ασφάλεια και να πάνε όπου... Για πες μας τώρα, Μενέλαε, σε περίπτωση που από το σημείο περνάει κάποιος συνάνθρωπό μας με προβλήματα όρασης και είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει αυτόν τον οδηγό και έχει μπροστά του ένα εμπόδιο.
πρακτικά τι θα γίνει. Θα πρέπει να κουτουλάει, να το πω λαϊκά, πάνω στο εμπόδιο με τον μπαστούνι του ή χωρίς, να βρίσκει τρόπους να το ξεπερνάει. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πρέπει να κατεβαίνει στο δρόμο με αποτέλεσμα να κινδυνεύει. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα και ο κάδος που είναι δίπλα είναι τοποθετημένο σε τέτοιο σημείο που εμποδίζει έναν άνθρωπο να περάσει από το σημείο με οπτική αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και για όλες τις αναπηρίες. Εδώ για παράδειγμα το πεζοδρόμιο, αυτό είναι η κλασική περίπτωση, θα λέγαμε, μη εφαρμογής του νόμου. Το πιο ελαφρύ που μπορούμε να πούμε είναι αυτό, γιατί δεν μπορεί να περάσει κανείς. Ακόμα και ένας αρτιμελής άνθρωπος πρέπει να περάσει με το πλάι από αυτό το πεζοδρόμιο πίσω από τη στάση. Επίσης, να σας πω, θα δείξει Ελληνικό η κάμερα τώρα μία διάβαση πεζών στη λεωφόρο Κνωσού. Αυτή η διάβαση δεν έχει ορατότητα καθόλου από τη μία πλευρά. Όταν προχωράς, ξαφνικά θα δεις ένα αμάξι στα αριστερά σου ή θα σε δει το αμάξι ξαφνικά μπροστά του. Αν σταματήσει, έχει καλός. Αν δεν σταματήσει, δυστυχώς. Το δείχνει τώρα η κάμερα. Και νομίζω ότι είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, να τοποθετούνται οι υποδομές της πόλης, όπως είναι οι διαβάσεις πεζών, στα σωστά σημεία. Για να διευκολύνονται όλοι, διότι εμείς που έχουμε αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ώρας είτε 100% είτε λιγότερο, προτιμούμε πάντα να περνάμε από τις διαβάσεις και πρέπει να είναι ασφαλής. Δύο φορές πρέπει να είναι ασφαλής. Σωστά. Ένας άνθρωπος τώρα, Μενέλαε, με πρόβλημα όρασης που ακολουθεί τον οδηγό, θέλω λίγο να το κάνουμε πιο κατανοητό. Ναι. Θέλοντας να περάσει απέναντι, να κάνει δεξιά, ναι, να περάσει από την άλλη πλευρά της λεωφόρου Κνωσού, τι πρέπει να κάνει? Ναι. Να ακολουθήσει τον οδηγό. Πρέπει να ακολουθήσει τον οδηγό όδευσης, να τον εντοπίζει με τα πόδια του και τον μπαστούνι, ναι, να κινείται πάνω σε αυτόν ή ο μισός πάνω σε αυτόν. Στη συνέχεια ξέρει λίγο πολύ πού είναι η διάβαση, θα περάσει απέναντι και θα πάει στη δουλειά του. Γενικά ο οδηγός όδευσης τυφλών είναι το σημείο που το εντοπίζει το άτομο με προβλήματα όραση με τον μπαστούνι του ή με το πάτημα των ποδιών του και έτσι γνωρίζει ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, σε ασφαλές σημείο. Ή πρέπει να είναι ασφαλές τουλάχιστον. Δηλαδή να μην έχει εμπόδια για 2-20 μέτρα, από κλαδιά, από δέντρα, κόρμους, στάσεις λεωφορείων, σίδερα, κολόνες, διάφορα πράγματα τα οποία δυστυχώς τώρα υπάρχουν. Άρα ο οδηγός των τυφλών είναι ο οδηγός εκείνος ο οποίος το χρησιμοποιεί ο τυφλός ή ο άνθρωπος με πολύ σοβαρό πρόβλημα όρασης προκειμένου να κινείται με ασφάλεια. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος του. Μενέλα, εντάξει, πραγματικά η εικόνα τα λέει όλα και καμιά φορά οι λέξεις και η συζήτησή μας και το περιεχόμενο χάνει την αξία του μπροστά στη δύναμη της εικόνας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το βίντεο, εδώ το δεκάλεπτο βίντεο, θα ανέβει. Σε μισή ώρα, ένα τέταρτο και κάτι, θα ανέβει στο YouTube. Οι αρμόδιοι μπορούν λίγο να το δούνε, να το επεξεργαστούν, γιατί όταν μιλάμε για μια έξυπνη πόλη, για μια πράσινη πόλη και για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με μια καθημερινότητα που θα διευκολύνει τους πολίτες της, τους πολίτες πόλης, καλό θα είναι αυτά τα θέματα ακριβώς να τα λύνουμε. Αυτά τα θέματα να τα λύνουμε. Και έτσι. Και να εφαρμόζεται ο νόμος σε όλα τα νέα έργα. Που δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Μάλιστα. Πάντα. Λοιπόν, Μενέλαε, τίποτα. Εμείς βάζουμε. Θα ήθελα να πω... Ναι, ολοκληρώνουμε. Ναι. Ολοκληρώνουμε, Μενέλαε. Καλά, ναι. Εμείς βάζουμε άνω τελεία. Ξέρεις ότι μιλάμε συχνά, συνομιλούμε συχνά μέσα από την εκπομπή πάρα πολύ για το... και θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.